Το κορίτσι μας που είναι σήμερα εδώ και που θα πρέπει να του πούμε κανονικά. Χαίρομαι που σε βλέπω λαμπέρι και ωραία πάντα. Έλα, σταμάτα. Έλα, έλα. Είσαι από τις λίγες δε γυναίκες. Είμαι ροζ κουφετάκι σήμερα. Είσαι κουφετάκι πάντα εσύ. Εγώ σε βλέπω και στην εκπομπή κουφετάκι μου βγαίνεις. Παρότι με όλα αυτά που αντιμετωπίζεις και βλέπεις εκεί, χαμόγελα δεν μου σκάς, αλλά κουφετάκι είσαι. Δεν πειράζει, τα χαμόγελα τα θέλω από κοντά. Το κορίτσι μου σήμερα γενέθλια. Εντάξει, το περίμενα. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι πάντα αυτή ωραία. Όπως θες εσύ και με τους καλύτερους ανθρώπους δίπλα σου. Πρόσεξε, μη λέρω, γιατί αυτά μυρίζουν πολύ ωραία. Ναι, είναι ωραία, αλλά λερώνουν. Κάτσε να το βάλω εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει και να σε ρωτήσω κάτι. Θα σε ρωτήσω, γιατί έχω την άνεση μέσα. Κάτσε, παιδί μου, πες και ωραίο τώρα, περίμενε λιγάκι. Θα χορέψεις. Ρε, παιδιά. Παιδιά, θα είμαστε λάνια, γλυκούλα. Να τα ακούσουμε λίγο. Εσύ ήρθες την Παρασκευή. Γενέθλια έχω, συγγνώμη. Είσαι τόσο ευτυχισμένη όσο δείχνεις. Να σου πω, μην πεις πως θα αρχίσουμε. Θα στα πω όλα τώρα γιατί... Η γενέθλια έχω λιγάκι, άκουσα τη μουσική και ναι. Έκανες πολύ καλά, αλλά κάτσε γιατί με τρέχεις και μου περνάνε 500 πράγματα που θέλω να σε ρωτήσω από το μυαλό μου. Λοιπόν, καταρχήν, έχεις γενέθλια, μην πείτε στο ίντερνετ να διαβάσετε, γιατί συνήθως εντάξει, όλοι κάτι χτυπάνε. Σου λέει, έχει αυτή η γενέθλια, για να δω πόσο χρόνο γίνεται. Στην Αγγελική δεν ξέρω ποιος το έχει γράψει την ηλικία, αλλά. Καμία σχέση. Με συγχωρείς, βρε Αγγελική. Καμία μπορώ σχέση. Να πω πόσο χρόνο λένε ότι είσαι στο ίντερνετ. Α, στο παιδί μου, καμία σχέση. Κάποια. Ναι, το λέω. Φαντάστηκε μια ηλικία, την έγραψε, έκανε κύκλο αυτό. Και σκέφτομαι ότι όταν μετά από χρόνια καλά να είμαι. Φτάσω σε αυτή την ηλικία που λένε θα κάνω ένα μεγάλο πάρτι, θα τους καλέσω όλους και θα πω ορίστε τώρα είμαι... Τώρα ήρθε η ώρα αυτής της ηλικίας. Είμαι στην ηλικία που λέτε. Να σε πειράζει όμως. Όχι, να μην πειράξει. Εντάξει. Έλα μου, εντάξει. Σκοπός είναι να έχεις χιούμορ και να τα βλέπεις όλα από μια άλλη οπτική γωνία. Εγώ κρατάω πάντα τα θετικά. Εσύ βρε Αγγελική, ενώ είσαι ένα κορίτσι, κορίτσι είσαι και κορίτσι θα μείνεις για πάντα. Είσαι ένα κορίτσι το οποίο είσαι πάντα έξω καρδιά, ευχάριστη. Προσέχεις τον εαυτό σου, έχεις τις παρέες, τους φίλους σου. Όμως μονίμως έχουμε στο μυαλό μας αυτή την αυστηρή εικόνα της γυναίκας, η οποία ψάχνει, αλλά για να ψάξει, πάντα έρχεται σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι, ρε παιδί μου, δεν είναι αυτό που μόλις σε βλέπει σκέφτεται κανείς. Και γι' αυτό είσαι πάντα σοβαρή, αγέλαστη, βαριά. Ενώ έξω από εκεί η Αγγελική είναι ένα κορίτσι. Που κάνει πλάκες, που χορεύει, που διασκεδάζει, έτσι. Που θέλει να παίξει. Πού. Ναι, αλλά με φαντάζεσαι όταν είμαι στο χαλαρό μου με τις παρέες να είμαι και έτσι μέσα στην εκπομπή. Όχι, δεν το φαντάζομαι. Απλά... Εκεί, ξέρεις, μπαίνεις μέσα στο θέμα. Μπαίνεις μέσα στην έρευνα. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Επειδή ρε παιδί μου, εσύ δεν το κάνω, ξέρεις και εμένα, αλλά μου βγαίνει αυτό. Αλλά σαν άνθρωπος έχεις μπρίο, έχεις πλάκα, είσαι ωραία, είσαι κορίτσι, ρε παιδί μου. Πολύ. Πώς δεν σκέφτηκες τόσα χρόνια να κάνεις και κάτι άλλο στην τηλεόραση που να μπορείς να ξεδιπλώνεις και αυτό το κομμάτι σου που είναι δικό σου. Να σου πω, το ξέρεις ότι και στο παρελθόν μου είχαν πει να κάνω σοου. Το ξέρω. Επειδή μιμούμαι κιόλας λίγο, να κάνω και μίμο, το μίμο, να κάνω διάφορα πράγματα. Και λέω, ρε παιδιά, μακριά από μένα αυτό. Να, εγώ στην τηλεόραση. Μπορεί να μου ξανασιάσει τα χαμόγελά σου, ωραία σου να πριν μάθει. Είπαμε εδώ σήμερα είμαστε οι Αγγελικοί, έτσι. Εγώ στην τηλεόραση. Άσε τώρα την κυρία Νικολούλη. Εντάξει, εμφανίστηκα με το τούνελ και με το τούνελ θέλω να ολοκληρώσω. Γιατί, παιδί μου. Στις καλαρές στιγμές μου, οκ, okay, τραγουδάω, χορεύω και λοιπά. Τα έκανα παλιά αυτά τώρα. Ναι, τώρα δηλαδή με εντυπωσίες που σε είδα να χορεύεις εδώ. Άκουσα το ρυθμό των γενεθλίων και είπα να λιγάκι να κουνηθώ. Καλά, δεν σε πιστεύω. Κάνεις πάρτι γενεθλίων. Όχι, σήμερα θα κάνω. Σήμερα όχι, άλλες χρονιές όμως έχεις κάνει. Θα είμαι μια παρέα, ας πούμε, και θα κάνουμε για τις κάτι εκεί μεταξύ μας. Εντάξει. Αλλά πάρτι, όχι. Παλιότερα έκανα. Αυτά θυμάμαι, βρε Αγγελική. Τι έχει αλλάξει. Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Εσύ είσαι η ίδια Αγγελική. Αγγελική που γνώρισα και εγώ πριν από 20 χρόνια. Δεν έχει αλλάξει. Να σου πω, στα προσωπικά μην επιμένεις, γιατί λαβράκια θα βγάλεις, μία από τα ίδια είναι. Πάλι. Γιατί. Πάλι, τι να δεν θες. Τι είναι, παιδί μου, φαίνεται πως αυτό που λένε, ότι οι δυναμικές γυναίκες τους άντρες απομακρύνουν. Έλα τώρα. Έλα. Αχ, έλα αρέσει τώρα, αυτό μα εσύ είσαι, μ' αρέσει αυτό το τσαχπίνικο, το ωραίο. Όταν δεν το είσαι στη δουλειά. Άρα γιατί να απομακρύνεται και να φοβάται ένας άντρας, αφού... Τι να σε πω.
Είμαι μόνιμη, αλλά αυτή η μοναχικότητα είναι και δημιουργική. Δηλαδή τώρα αρχίζω και σκέφτομαι και δουλεύω στο μυαλό μου και το τέταρτο σειρά βιβλίο και δημιουργώ. Μ' αρέσει και αυτή η μοναχικότητα. Βρίσκω εμένα, ξέρεις, είναι σημαντικό. Και αυτή η μοναχικότητα, μα την έχεις αυτή η μοναχικότητα. Είναι ένα κομμάτι της ζωής σου που το έχεις όλα αυτά τα χρόνια. Μπορείς και απομονώνεσαι ή το κάνεις εσύ με έναν τρόπο να μπορείς να είσαι ακόμα και μέσα σε όλο αυτόν τον κόσμο μόνη σου. Το θέμα είναι να μην είσαι μόνη σου. Γιατί τόσα χρόνια που σε ακούω μόνη, τι γίνεται, ρε Αγγελική. Σου είπα, μόνη, αλλά βγάζει ιδέες, βγάζει δημιουργία αυτό. Βγάζει δημιουργία, είναι ωραίο. Μ' αρέσει. Δεν σου λείπει κάτι. Όχι, αλήθεια, πες. Όχι. Τίποτα. Όχι, νιώθω γεμάτη από τη ζωή μου, δεν είμαι μεμψίμηρο άτομο γενικά. Και σου είπα και πριν ότι μέσα από τη ζωή βλέπω μόνο τα θετικά, αυτά εισπράττω. Δεν θέλω να μένω στα αρνητικά, στα μαύρα. Δεν είναι και στο χαρακτήρα μου. Και όλο αυτό το πράγμα που παίρνω, ας πούμε, με γεμίζει, ανοίγω τα φτερά μου, πετάω, είναι διαφορετικό. Τρέλες το πώς το ζεις. Τι έχεις κάνει ποτέ. Τώρα θες να σου πω. Όχι στον αέρα. Αν έχεις κάνει, όμως πες μου, ναι, βέβαια. Μην νομίζω ότι είμαι μόνο αυτό το κομμάτι. Είμαι και αυτό. Πριν είπες ότι είμαι μια γυναίκα έτσι ζωντανή κλπ. Ένας ζωντανός και αυθόρμητος άνθρωπος. Είναι δυνατόν να μην έχει κάνει τρέλες. Δεν ξέρω, μήπως σε κρατάς πάντα και ήσουν. Δηλαδή, παίρνω τις παρέες και τις πλάκες, αν από εκεί και πέρα έχεις κάνει κάτι παραπάνω. Τώρα τι να βγω στον δρόμο και να κάνω τρέλες. Όχι, με την παρέα μου, με την πλάκα την κάνουμε, ναι, σίγουρα. Όχι να βγω και στον δρόμο και να κάνω τρέλες. Αλλά άμα ξέρεις κάτι, όταν είσαι αυθόρμητος άνθρωπος και ζωντανός, λέω και πάλι. Οκ, το ζεις, ρε παιδί μου. Ζεις την κάθε στιγμή. Μελαγχολείς ποτέ στα γενέθλιά σου? Όχι. Δεν το έχω αυτό. Δεν ξέρω μετά από χρόνια. Με παρέα ή μόνη? Με παρέα. Με μεγάλη παρέα. Σου είπα και πριν, πάρτια θα κάνουμε πολύ μεγάλο, αλλά με μια καλή παρέα έτσι ευχάριστη και τέτοια, ναι. Τα περνάω μόνιμο, δεν θα ήθελα να τα περάσω μόνο. Υπάρχουν γενέθλια που έχεις κάνει και σου έχουν μείνει αξέχαστα? Ναι, ναι. Πάνε χρόνια. Και τι ήταν αυτό που τα έκανε πιο αξέχαστα? Ήταν άλλες εποχές, άλλο κέφι, παρέα που είχε δέσει όμορφα και ναι. Κάτι εκπλήξεις ωραίες που μου είχαν κάνει. Και ήρθε και έδεσε όλο αυτό το πακετάκι, ας πούμε, και έγινε ωραίο. Αγγελική μου, Αγγελική μου. Δεν μου λες, κάτι που έλεγες πριν, ότι είμαι και η κόρη σου είναι υδροχόος, μοροσκόπος, σκορπιό. Ναι, η μία μου από τις δύο, έχω δύο κόρες υδροχόινες, η μία από τις δύο είναι έτσι σαν και εσένα, υδροχόος, μοροσκόπος, σκορπιό. Γι' αυτό σου είπα, πώς είσαι? Λοιπόν, πες μου το πρώτο μήνυμα που πήρες σήμερα. Κάτσε, και αν σου αρέσει να παίρνεις μηνύματα την ημέρα των γενεθλίων σου. Στις πολυθρόνες δεν έχω μάθει να κάθομαι. Ξέρεις, πάντα κάθομαι και στην εκπομπή, στα χερούλι. Και τώρα νιώθω λιγάκι άβολα να φτιάξω. Γιατί δεν βλέπεις εγώ που κάθομαι έξω-έξω, επίτηδε. Γιατί θα αποδώ μέσα μα κάτσω. Για πες μου ποιο είναι το πρώτο μήνυμα που πήρες σήμερα. Α, πήρα έτσι ωραία αυτοκόλλητα εκεί διάφορα, έτσι με καρδούλες, φορτηγάκια. Χρόνια πολλά, έτσι. Πολύ όμορφα αυτά, είναι χαρούμενα. Μέσα στο κινητό, ανθοδέσμες, διάφορα και τέτοια. Απολογισμό. Τραγουδάκια. Ωραία. Απολογισμό κάνεις? Απολογισμό. Κοίταξε, είπα και πάλι ότι από τη στιγμή που είμαι και. Μόλις σου μόνη... κάνω ρωτήσεις σοβαρές, αλλάζεις. Φεύγει το χαμόγελο. Μα τι να, θα σε αφήσω μόνο στα πάρτι γενεθλίων, ε. Σε τέλος έτσι όπως μου μπήκες. Ξέρεις κάτι. Μα με ρωτάς τώρα και. Εντάξει, κάτι ιδιαίτερο. Αν κάνω απολογισμό. Μόνη μου που είμαι, ναι, με βρίσκω. Ψάχνω εμένα. Οι άντρες σε φερτάρουν? Ψάχνω εμένα. Δεν μου απαντάς. Τι να σε πω, ρε Ελένη. Του είπα, στα προσωπικά δεν πρόκειται να βγάζει λαβράκι. Είναι επιμένεις, δεν είναι. Okay. Μα εγώ δεν θέλω να βγάλω κάτι παραπάνω. Απλά να καταλάβω, ρε παιδί μου. Είσαι μια ωραία γυναίκα. Ειλικρινά δεν ξέρω τίποτα για τη ζωή σου τελευταία χρόνια, την προσωπική. Δεν θέλω να μου πεις είμαι με αυτόν. Όχι. Προς Θεού, δεν κάνω κουτσομπολιό και δεν μ' αρέσει. Όχι, εμένα δεν μ' αρέσει τα προσωπικά μου να βγαίνουν προς τα έξω με τίποτα. Δεν θα βγουν εδώ ούτως ή άλλως. Όχι, γενικά δεν το θέλω αυτό το πράγμα. Από τη στιγμή που κλείνω την πόρτα του σπιτιού μου είναι για μένα. Στην εκπομπή και σε άλλες παρέες, οκ. Αλλά δεν θέλω. Έτσι, την προσωπική μου ζωή, όχι, δεν θέλω να τη βλέπω. Δεν το γουστάρω αυτό το πράγμα γενικά. Γιατί την είδες και ποτέ? Θεωρώ ότι δεν, όχι, δεν έχει μπει κανείς ποτέ σε αυτό το κομμάτι σου. Όχι, δεν το γουστάρω αυτό το πράγμα. Μα δεν το έχει κάνει ποτέ κανείς. Ναι, αλλά άμα άφηνα ανοιχτά παραθυράκια και τέτοια, κάποιος θα έμπαινε μέσα, θα τρύπωνε. Καλά, άμα κάποιος θέλει να μπει, μπορεί να μπει ακόμα και δεν αφήσει κανένα καλά, παράθυρο. Καλά, σίγουρα αυτό να λέγεται, αλλά εντάξει, οκ, okay, προσέχω. Δεν γουστάρω τέτοια πράγματα. Τι γουστάρεις? Είμαι Αγγελική, κάνω την έρευνά μου, κάνω τη δουλειά μου. Από τη στιγμή που είμαι ένα πρόσωπο που είναι έτσι αναγνωρίσιμο, έτσι, οφείλω να προσέχω, γιατί έτσι το θέλω εγώ. Όχι γιατί πρέπει, γιατί το θέλω. Οφείλω να προσέχω και κάποια άλλα πράγματα που έχουν σχέση με μένα. Με την έρευνά μου, έτσι, με το χώρο στον οποίο εργάζομαι. Καταλαβαίνεις, σου λέω όχι γιατί πρέπει, γιατί το θέλω. Στο χώρο εργασίας σου, ό,τι και να σημαίνει αυτό, δεν μιλάω μες στο στούντιο, για σένα η εργασία σου δεν είναι.